Κύριο Πετρίδη, τώρα που ετοιμάζεται για τελικούς με τον Ολυμπιακό μετά την χθεσινή επικράτηση κόντρα στο Περιστέρι Μπιουίν. Τι κάνετε, κύριε Πετρίδη? Γεια σου, Γιώργο. Κάνουμε, πώς είμαστε, όλα καλά? Εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Το είδα το ματς χθες. Το είδα όλο. Ναι. Θέλω να πω κάτι τώρα, αλλά δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, οπότε δεν το λέω. Το πνίγω μέσα μου. Πες το. Όχι, δεν θέλω. Άστο. Δεν θες να το πεις. Τώρα μην το κάνετε αυτό. Τάσο είναι, ξέρεις, το κλασικό. Ξέρεις, θα πω κάτι, αλλά πες το, αφού το ξεκίνησες. Ρε παιδάκι μου, η ομάδα εντάξει, το πάλεψε. Βλέπω και μια προσπάθεια με τους Έλληνες που βάζει. Οκ, okay, δεν μπορώ να πούμε κάτι παραπάνω. Αυτό που με ενόχλησε, σαν Τάσος τώρα, στο λέω έτσι, είναι τελείως άκυρο αυτό που θα πω. Άκυρο, δεν είναι καθόλου, ναι, άκυρο. Γιατί δεν μπορείς, ρε φίλε, να βάζεις καλάθι με το Περιστέρι. 38 πόντους να έχεις βάλει, 45 και να δείχνεις τα χέρια σου, τις γροθιές σου. Δεν γίνεται. Παίζει Παναθηναϊκό στο Περιστέρι. Παίζει στον Παναθηναϊκό. Δεν το κάνεις με το Περιστέρι αυτό. Ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να λέω. Αλλά απλά σου λέω το. Δεν σε αδικό. Το τι μου άρεσε από τον Αγραβάνη, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Που έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, έτσι. Ήταν πολύ καλό. Ήταν καθοριστικό, ειδικά στο τρίτο δεκαλέπτο. Απλά ίσως ήθελα να βάλω και τον κόσμο, νομίζω, στο παιχνίδι. Έλα, εντάξει, να παίξουν το Ολυμπιακό, να το κάνεις, βεβαίως. Όχι, προσπαθώ λίγο να το δικαιολογήσω, α πούμε, να καταλάβω λίγο πώς το σκέφτηκε. Γιατί όντως και εμένα μου έκανε εντύπωση την ώρα. Εντάξει. Το καλύτερο είναι αυτό που έκανε διαφορά για αυτό το θεσινό μου. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός σοβαρέθηκε, έπαιξε άμυνα. Έκλεισε όλους τους διαδρόμους προς τη ρακέτα του. Το θετικό νομίζω ότι είναι σε αυτό το μάτσο ότι δεν πανικοβλήθηκε. Ακόμα και στο κομμάτι που το Περιστέρι Μπιγουίν στο φινάλε του μικρόνου μείωσε και λες ότι, ξέρεις, ψυχολογία τώρα μήπως γυρίσει. Εμφανίστηκε έτσι με συγκέντρωση και καθαρό μυαλό στο τρίτο δεκάλεπτο και το καθάρισε το μάτς. Είχε καλή, νομίζω, αμυντική προσήλωση πάνω από 20. Ήταν καλός, πήρε καλό βάθμο σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα πάει στους τελικούς με τον ρόλο του outsider, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Του, ναι, του μεγάλου outsider. Το μεγάλο outsider, ακριβώς. Ναι. Εγώ λέω ότι, εντάξει, για τον Παναθηναϊκό αυτό που προέχει είναι αξιοπρεπής, να είναι όσο το πιο ανταγωνιστικός γίνεται, μαχητικός, εντάξει, και βλέπουμε από εκεί πέρα τι μπορεί να συμβεί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί. Αν βγάλει ο Παναθηναϊκός την ίδια σκληράδα, την ίδια αυταπάρνηση που είχε στο τρίτο δεκάλεπτο, ή γενικότερα σε κάποια μάτς τη σειρά με το Περιστέρι Big Win, νομίζω ότι δεν θα έχει έτσι τόσο βαριές ήττες. Αν θέλουμε να εξειδικεύσουμε πάντως τη σειρά αυτών των τελικών, των ημιτελικών μάλλον της Basket League, μπορούμε να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα του Σερέλη τώρα είναι να εμφανίσει μια ομάδα εκτός έδρας με την ίδια ένταση που παίζει εντός έδρας. Γιατί ο Παναθηναϊκός του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό του Περιστερίου είχε πολύ μεγάλες διαφορές. Ναι, μέρα με την ίδια. Έτσι, πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, λες και εμφανιζόντουσαν άλλοι παίχτες. Ναι. Προφανώς και είναι αυτό, γιατί και το Περιστέρι με το Σεφ είναι και εντελώς άλλη έδρα, έτσι. Θα είναι πολύ πιο καυτή ατμόσφαιρα στο Σεφ. Καλά, ναι, εντάξει, το συζητάμε. Να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Έχει θέμα ο Χότσελ, γιατί τώρα πρέπει, το έκανε και μια δήλωση σχετική, πάλι φτιάχνει μια ομάδα από την αρχή στο τέλος της σεζόν. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι και χθες ο Williams, ενώ το ξεκίνησε στην πεντάδα, μετά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως χρησιμοποιείται ο Williams, τον χρησιμοποιεί έτσι ο Σερέλης, προφανώς για να πει ότι, παιδιά, εγώ τον βάζω, απλά δεν ανταποκρίνεται. Δηλαδή το κάνει σαν υποχρέωση. Ναι. Δεν το πιστεύει τον Williams. Κάνει, ναι, κάνει και μπαμ. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κάνει μπαμ. Για να μην του λένε ότι δεν το βάζει. Όχι να μην του λένε, γιατί πιστεύει κάποιος άλλος. Δεν. Γιατί οι πεντάδες φαίνονται, οι προπονητές φαίνονται από τον τρόπο με τον οποίο τελειώνουν τα παιχνίδια. Ή τέλος πάντων στο κρίσιμο σημείο τους τι πεντάδες χρησιμοποιούν. Αυτοί είναι οι παίχτες που στηρίζουν το περισσότερο. Ξέρεις τι γίνεται, ο Williams δεν του δίνει και αυτό που θέλει στην άμυνα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό πιστεύω ότι είναι βασικό που λέει ο Γιώργος. Ναι. Ούτε στην άμυνα ούτε στα rebound. Είναι ανοιχτή πληγή σε αυτούς τους δύο τομείς. Και έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα, θέλει παίχτες καμικάζι, κακά τα ψέματα. Θέλει, αυτό που έκανε χθες ο Αγραβάνης για παράδειγμα. Εντάξει, μπορώ να λέμε ότι, ας πούμε, ήταν λίγο έτσι... Δεν διαφωνώ. Αγωνιστικά ήταν πολύ καλός. Ναι. Θέλει καμικάζι παίχτες τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή,
Δεν είναι τυχαίο ότι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού τελευταίο διάστημα είναι ο Πόδη, κάποιος σταθερός παίκτης. Έτσι. Παρ' πάλι χθες γέμισε τη στατιστική του, έχει 8 rebound, assist, κλεψίματα. Είναι παντού ο Πόλωνος. Ο Πονίτκα είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί ποιοτικά να μην μπορεί να συγκριθεί με τους top class παίκτες που έχουν παίξει στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει τρομερή προσωπικότητα. Αυτό φαίνεται, κάνει μπαμ. Ναι. Τον πειράζει, όταν δεν παίζει καλά η ομάδα. Φαίνεται. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που να παθείς, έτσι. Ακριβώς. Και τρομερό φιλότιμο, δηλαδή πραγματικά τον βλέπεις, ας πούμε. Σίγουρα δεν έχει τα καλύτερα τελειώματα, σίγουρα δεν είναι εκτελεστής, δεν τα έχουμε πει όλα αυτά. Ναι. Έτσι, αλλά το παιδί πραγματικά τα δίνει όλα στο παρκέ. Ήταν πολύ καλός ο Γκριγκόνης, ειδικά στην εκτέλεση και στη δημιουργία. Στο πρώτο ημίχρονο έδωσε πολλές λύσεις, γιατί έπαιξε μια άμυνα χώρου με προσαρμογή στο Περιστέρι, όπου είχε νομίζω εγώ λίγο δυσκολεύτηκε λίγο σε έναν Παναθηναϊκό, δεν το περίμενε. Αλλά τα σούτ του Γκριγκόνης τον βοήθησαν να ξεφύγει. Και στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε πραγματικά πάρα πολύ την άμυνα του Περιστερίου Big Win, με τις δημιουργίες του κυρίως και με τις διεισδύσεις που έκανε και έπαιρνε ένα-δύο παίκτες πάνω του. Με αποτέλεσμα να μείνει κάποιος άλλος ελεύθερος και να του πασάρει. Ο Γκριγκόνης για παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό του πόσο διαφορετικός είναι ο Παναθηναϊκός μέσα και έξω από την έδρα του. Σωστό. Έτσι. Σωστό, ναι. Είναι χαρακτηριστικό. Κάνει μπαμ ο Γκριγκόνης. Είναι άλλο πράγμα στο ΆΚΑ, άλλο πράγμα εκτός. Και στα τρία μάτσα με το Περιστέρι Big Win. Εγώ βέβαια λέω ότι ο Γκριγκόνης δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά ο Ράντονιτς έβλεπε και τον είχε τόσο περιορισμένο. Παραγωνισμένο, ναι. Δηλαδή το βλέπεις τώρα και λέει το γαμώτο γιατί ας πούμε αυτό το παιδί πώς γίνεται να μην μπορείς να πάρεις πέντε ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει από αυτόν. Δεν σου λέω να τον έχεις πρώτο βιολί. Να τα καλά του χαρακτηριστικά γιατί δεν τα παίρνεις από αυτόν. Κοίταξε, μπορεί να έφυγε με άσχημο τρόπο από τον Παναθηναϊκό και να καθυστέρησε και πολλά και, αλλά το ίδιο μπορώ να σου πω εγώ για εκείνη την περίοδο που ήταν ακόμα ενεργός και για τον Άντριους. Ναι, καλά το συζητάμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ας πούμε ο Άντριους δεν μπορούσε να βρει 5 λεπτά ποιοτικά, 10 λεπτά ποιοτικά στον Παναθηναϊκό εκείνο στο ξεκίνημα του σεζόν. Γενικά, ναι. Στο κομμάτι αυτό ο Παναθηναϊκός μπερδεύτηκε. Και δεν φταίει μόνο ο Ράντονιτς, φταίει και ο άνθρωπος που σχεδίασε τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος Πεδουλάκης. Για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ο οποίος ξαφνικά, ενώ έχει στήσει την περιφέρεια όλη, ξαφνικά βλέπει τον Πονίτκα και σου λέει να πάρουμε και αυτόν. Και μετά η χημεία της ομάδας μπήκε τελείως, πώς να το πω, σε δεύτερη μοίρα. Αυτά όλα κάποια στιγμή θα τα πληρώσεις. Ναι. Κάποια στιγμή θα τα πληρώσεις. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι άμα πάρεις ό,τι καλό κυκλοφορεί θα φτιάξεις ένα καλό σύνολο. Όχι, και αυτό μιας και το πες σε Βάιε, είναι πραγματικά νομίζω το μότο που θα πρέπει να έχει Παναθηναϊκός στο μυαλό του ενώ του καλοκαιριού, έτσι. Ναι, καλά. Άλλο καλοκαίρι φέτος έχει δημιουργήσει προσδοκίες ο Παναθηναϊκός με όσα γράφονται δεξιά και αριστερά. Για το πώς θα κινηθεί στις μεταγραφές. Έχει δημιουργήσει πάρα πολύ. Θέλει πολύ υπομονή φέτος. Θέλουν πολύ υπομονή οι άνθρωποι που θα σχεδιάσουν τον Παναθηναϊκό και αντοχή σε όσα θα γραφτούν και θα υποθούν. Και όχι μόνο αυτό, είναι και αυτό που είπες πολύ σημαντικό. Ότι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι δεν σημαίνει ότι παίρνουμε 10 καλούς παίκτες και φτιάχνουμε μια καλή ομάδα. Έτσι. Πρέπει να κουμπώσουν αυτοί οι 10 καλοί παίκτες, να ταιριάζουν μεταξύ τους. Κάποια χαρακτηριστικά να έχει ο ένας, κάποια ο άλλος και όλα αυτά να κουμπώσουν έτσι, για να φτιάξει μεγάλη ομάδα. Στην αρχή η σεζόν μπορεί να είναι και δύσκολη. Μπορεί να έχει και είτε σε ομάδα που. Απλά λέω ναι, ότι έτσι όπως το έχει πάει ο Παναθηναϊκός φέτος, με αυτά που έχει. Πώς να το πω τώρα. Με αυτά που έχουν γραφτεί για τον Παναθηναϊκό φέτος, μπορεί να μην έρθει ο Ταβάρες που δεν θα έρθει ο Ταβάρες και να θεωρηθεί αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταβάρες δεν πρόκειται να έρθει. Κατάλαβες σου λέω όμως. Ναι. Γιατί ο κόσμος στο Facebook και στο Instagram. Εντάξει, στο γήπεδο όμως κρίνονται όλοι και όταν θα αρχίσει η ομάδα και να παίζει και αν δει ότι είναι καλή παίκτης, μετά θα σου πει: Okay. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι χρειάζεται πολύ υπομονή και αντοχές από τους ανθρώπους που θα υλοποιήσουν τον σχεδιασμό φέτος του Παναθηναϊκού. Ναι. Και φυσικά ευστοχία. Έτσι ακριβώς.